Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Moto In Action. Εμείς κλασικά πλέον και παραδοσιακά βρισκόμαστε εδώ στο Πανελλήνιον για να γεμίσουμε το Bricks των 250 που θα δείτε σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του Moto In Action. Για να δούμε όμως τι θα δούμε σε αυτό το επεισόδιο. Για πρώτο θέμα θα ξεκινήσουμε με Ducati Scrambler Icon. Αμέσως μετά όμως θα μιλήσουμε για ένα σοβαρό θέμα που δεν έχουμε θίξει εδώ και καιρό, τον κλασικό μοτοσυκλετισμό, και μαζί μας θα έχουμε τον Παναγιώτη Μαριολόπουλο να μας πει τι συμβαίνει με την κλασική μοτοσυκλέτα και τι θα δούμε στην Ελλάδα ή πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα τους επόμενους μήνες. Και αν μας μείνει χρόνος όπως λέμε, θα δείξουμε και θέματα από την παγκόσμια αγορά και επικαιρότητα. Τώρα, το Moto In Action αμέσως τώρα ξεκινάει. Ducati Scrambler 800. Αλλά τι Ducati Scrambler, όχι όποιο και όποιο, Icon. Θα μιλήσουμε για το ξεχωριστό brand της ιταλικής εταιρείας. Τι έχει γίνει με αυτά τα Scrambler και το ξεχωριστό brand, γιατί η Ducati διαφοροποιεί και βάζει σε μια διαφορετική σελίδα των μοντέλων της αυτές τις μοτοσυκλέτες? Καταρχάς εδώ έχουμε μια retro look, μια πιο κλασική προσέγγιση, μια retro classic, πείτε το όπως θέλετε. Πάντως έχουμε σαν στοιχείο την κλασική μοτοσυκλέτα που τα τελευταία χρόνια έχει μπει στη ζωή μας από όλες τις εταιρείες και έχουν το δικό τους λόγο. Εδώ λοιπόν έχουμε μια μοτοσυκλέτα εύκολη, χαμηλή, καθημερινή, ευέλικτη, με δικό της στυλ όμως. Βεβαίως πρέπει να προσέξετε την Ducati, δεν σας υποχρεώνει ούτε μουσι να αφήσετε το αλυσιδάκι να βάλετε δεξιά, μπορείτε να την οδηγήσετε και να είστε και πιο βατοί στην καθημερινότητα. Άλλωστε και το Scrambler είναι μια μοτοσυκλέτα φτιαγμένη, σχεδιασμένη για να είναι πολύ βατή και ευχάριστη στην καθημερινότητα. Δούμε τη μοτοσυκλέτα στα επιμέρους σημεία και ας ξεκινήσουμε από το κινητήρα που είναι στα 803 κυβικά εκατοστά, αερόψυκτος με περιεχόμενη γωνία 90 μοίρες, έτσι είναι όλα τα Ducati, και φυσικά δεσμοδρομικό, δηλαδή έχουμε τη δεσμοδρόμηση που είναι το σύστημα φιλοσοφία όπου οι βαλβίδες δεν έχουν ελαττήρια, είναι πιο ελεύθερος, πιο στροφάτος ο κινητήρας. Και αφού μιλάμε για κινητήρα, να πούμε ότι μας αποδίδει και 75 ολόκληρα άλογα στις 8.250 στροφές με σχεδόν 7 χιλιογραμμόμετρα ροπής. Το δυνατό του σημείο είναι η χαμηλό μεσές. Στο σύνολό της η μοτοσυκλέτα έχει και 170 κιλά, αλλά πού τα έχει 170 κιλά, άδεια. Γεμάτη μοτοσυκλέτα πάει στο 185 και κάτι παραπάνω. Και αυτό συμβαίνει όταν το ρεζερβουάρ είναι γεμάτο, που εμείς το γεμίσαμε φυσικά στο Πανελλήνιον και βάλαμε 13 λίτρα καυσίμου. Και αφού μιλήσαμε για επιδόσεις και για ρεζερβουάρ, να μιλήσουμε για την κατανάλωση που είναι από 6 μέχρι 6,5 λίτρα στα 100. Ένα νούμερο λίγο ζουμερό αν σκεφτούμε ότι αυτό είναι η μέση κατανάλωση. Δεν θα ξεπεράσετε βέβαια εύκολα τα 8 λίτρα, εκτός και αν κρατήσετε τον γκάζι full open.
να δούμε λίγο τις επιδόσεις και τη φιλοσοφία πώς λειτουργεί στο δρόμο αυτή η κατασκευή. Καταρχάς είναι μια ισορροπημένη μοτοσυκλέτα με το κέντρο βάρους αρκετά χαμηλά και με το V2 κινητήρα των 90 μοιρών να μας δίνει μια πολύ σοβαρή και ουσιαστική ευστάθεια ακόμα και όταν τα χιλιόμετρα είναι πολύ λίγα. Ο κορμός του αναβάτη έρχεται χαμηλά, είναι μια χαμηλή μοτοσυκλέτα, φαίνεται με την πρώτη ματιά. Τα μασπιέ βέβαια είναι λίγο ψηλά και λίγο πίσω, είναι λίγο πιο στριτάδικη η φιλοσοφία του κορμού, όμως η διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τον κορμό έρχεται από το μεγάλο τιμόνι. Ψηλό και αρκετά ανοιχτό. Icon. Θέλεις να πας στο Θεό, έχεις τα χέρια σου ψηλά, είναι σαν να προσκυνάς, σαν να θες να κάνεις το σταυρό σου. Αυτή η διαφορά θέλει και αναβάτη για να το ευχαριστηθεί, δηλαδή από το τιμόνι, που να είναι πάνω από το 1,80. Γιατί σε χαμηλού ύψους αναβάτες δεν θα βοηθήσει πολύ το ότι θα έχουν ψηλά τους ώμους τους. Είναι μια περίεργη θέση οδήγηση, όμως ομολογουμένως πολύ ευέλικτη για καθημερινή χρήση, αλλά και για παιχνίδια σε σφιχτό ορεινό κομμάτι. Θα επιμείνουμε αρκετά στην οδική συμπεριφορά, αφού αυτό μας ενδιαφέρει από μια μοτοσυκλέτα, ουσιαστικά αυτό θα εισπράξουμε. Εδώ το χαμηλό κέντρο βάρους, το καλό πλαίσιο, το γεροδεμένο σύνολο και το ανάποδο μπροστινό σύστημα που έχει μια αρκετά καλή λειτουργία, θα λέγαμε, σε σχέση και με το αρκετά καλό φρένο, θα μας δώσουν μια οδηγική προδιάθεση να παίξουμε, να γουστάρουμε, να ανοίξουμε τον γκάζ, να φερνάρουμε βαθιά μέσα στη στροφή. Γενικά είναι μια παιχνιδιάρικη μοτοσυκλέτα, όχι όμως σπορ, δεν θα την κατατάξουμε σε αυτή την κατηγορία, όμως θα κάνουμε το παιχνίδι μας, όπως είπα και νωρίτερα, σε ορεινό, στριφτερό κομμάτι. Θα υπακούσει η μοτοσυκλέτα. Δεν είναι όμως το Scrambler Icon, μια μοτοσυκλέτα που θα πάμε ταξίδια. Τώρα, βέβαια, άλλος μπορεί να ταξιδέψει, όμως δεν είναι αυτός ο προσανατολισμός του. Ο προσανατολισμός του ουσιαστικά είναι στην καθημερινότητα. Είναι μια urban μοτοσυκλέτα. Δηλαδή, θα πάμε στη δουλειά μας, θα βγούμε τη βόλτα μας, θα πιούμε τον καφέ μας, θα πιούμε την πυρίτσα μας χωρίς αλκοόλ. Και πάντα θα είμαστε στη λάτη που μπορεί να πάμε μέχρι και στο γάμο του φίλου μας. Αφού μιλάμε για οδική συμπεριφορά, πρέπει να πούμε ότι το Icon και γενικά τα Scrambler έχουν εμπρόστιο τροχό 18 ίντσες και τα λάστιχα που φοράνε είναι έτσι λίγο τρακτερωτά. Μην κοροϊδευτούμε, μην μπερδευτούμε, μην αλλάξουμε κατεύθυνση. Μιλάμε για μια street μοτοσυκλέτα. Δεν έχει χωμάτινο προσανατολισμό. Οκ, 18 ραζάντα, οι καλές αναρτήσεις, τα 120 χιλιοστά διαδρομής μπροστά θα μας αφήσουν να κάνουμε μια χωμάτινη διέλευση. Αλλά μην μπαίνουμε στη διαδικασία και σκεφτόμαστε, α, το λένε Scrambler, μπορούμε να πάμε στο χώμα να αρχίσουμε απλά γιολισθένουμε και να παίζουμε. Ειδικά στους ελληνικούς χωματόδρομους που έχουν λακκούβες και πέτρες. Ίσως να κάνουμε ένα παιχνιδάκι σε ένα πιο flat κομμάτι, ας πούμε, στυλ flat track. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία και εκεί θα το δούμε σαν fun bike. Αυτή λοιπόν ήταν και η Ducati Scrambler 800 Icon και οπωσδήποτε πρέπει να κλείσουμε λέγοντάς σας και την τιμή που είναι στις 9.750 ευρώ. Μια καθημερινή, στιλάτη, εύκολη, σβέλτη μοτοσυκλέτα που οπωσδήποτε πριν ανεβείτε πάνω της, κάντε το σταυρό σας και φορέστε και όλους σας τον εξοπλισμό. Να είστε καλά! Όταν η ενέργεια και η αρμονία της φύσης αποτελούν έμπνευση, το σχεδιαστικό αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει υπόσχεται ταξίδια στο μυαλό και τις αισθήσεις. Με τίτλο «Μοτοσυμφωνία Νταουτούνο», η Ιταλική Εμβεαγκούστα μας ταξιδεύει στα αλπικά φθινοπορεινά πάσα.
Η Μπρουτάλε 1000 σέρι όρο αδιαπραγμάτευτα καθυλώνει τα βλέμματα. Ο κινητήρας θα είναι τετρακύλινδρος εν σειρά και προέρχεται από την F4. Η υποδύναμη θα ξεπερνά τους 200 ύπους, με το συνολικό βάρος να είναι στα 196 κιλά και η τελική ταχύτητα πάνω από 300 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι ξεκάθαρο ότι η Χρυσή Αγκούστα αποτελεί ακόμα ένα premium μοντέλο. Στόχος, η απογείωση των αισθήσεων από την πρώτη ματιά, μέσα από την τέχνη της μοτοσυκλετιστικής σχεδίασης και τεχνολογίας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ καιρό να ασχοληθούμε με την κλασική μοτοσυκλέτα, πιο σωστά με το κλασικό ιστορικό μοτοσυκλετισμό. Σε αυτό το ρεπορτάζ θα μιλήσουμε με τον πλέον αρμόδιο άνθρωπο, με το φίλο της εκπομπής που έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, Παναγιώτη Μαργιολόπουλο. Βέβαια, δεν έχουμε έρθει σε ένα τυχαίο μέρος, είμαστε στο Πανελλήνιον, Αχιλλέος 65, στο κέντρο της Αθήνας, στον ιστορικό σταθμό οχημάτων και μαζί μας έχουμε τον άνθρωπο που θα μας λύσει αρκετές απορίες που είναι στο πλαίσιο και στο πνεύμα της επικαιρότητας. Παναγιώτη Μαργιολόπουλε, καταρχάς, καλώς ήρθες για ακόμα μια φορά στο Moto in Action. Καλημέρα. Καλώς βρεθήκαμε. Έχω δει μέσα από τα μέσα μαζικής δικτύωσης αρκετές ερωτήσεις πάνω σε κάποια θέματα που είτε το ένα αφορά το ταφ-ταφ ψυχικού, που ήδη έχει γίνει 3 χρόνια, άλλο θέμα αφορά τις κλασικές πινακίδες, αλλά και κάτι που μας ετοιμάζει στο Μάιο του 2020. Να τα πάρουμε τα θέματα με τη σειρά. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε από το ταφ-ταφ ψυχικού. Αν δεν κάνω λάθος, 3 χρόνια είχαμε ταφ-ταφ ψυχικού. Θέλω να μου πεις σύντομα ποιο ήταν το feedback, η εικόνα που πήρες μέσα από μία τριετία αναβίωσης ενός ιστορικού γεγονότος. Ξεκινήσαμε το 2016 με το πρώτο ταφ-ταφ, με αρκετούς θεατές και λίγο λιγότερους συμμετέχοντες. Είχαμε περίπου 60 συμμετέχοντες και φτάσαμε το 2018 να έχουμε 100 συμμετέχοντες και κάποιες χιλιάδες θεατές. Αφού ήταν λοιπόν μια πετυχημένη εκδήλωση, καταρχάς να ρωτήσω, είχαμε κάποιο ευτράπελο μέσα στο ταφ-ταφ, έγινε κάτι που δεν περιμέναμε? Όχι, ήταν όλα υπό έλεγχο, δεν υπήρξε κανένα θέμα. Δηλαδή όλο το background, το επικοινωνιακό και η αγάπη του κόσμου για αυτό ήταν ο λόγος που φαντάζομαι ότι ήθελες να κάνεις και το τέταρτο. Η αγάπη του κόσμου και πώς το υποδέχτηκαν και οι συμμετέχοντες και ο κόσμος, οι θεατές. Γιατί όμως παρόλα αυτά δεν είχαμε φέτος το φθινόπωρο, όπως παραδοσιακά κάνεις, το θεσμό, γιατί μιλάμε για θεσμό πλέον. Γιατί λοιπόν δεν είχαμε ταφ-ταφ ψυχικού? Κοίταξε, είχαμε εκλογές και οι εκλογές ανατρέπουν τα πάντα. Έγινε μια ανατροπή στο ψυχικό και εκλέχτηκε καινούριος δήμαρχος. Ήταν δηλαδή θέμα δημοτικής αρχής? Βέβαια, απόλυτα. Δηλαδή η νέα δημοτική αρχή δεν τόλμησε, να το πούμε απλά. Εγώ παίρνω την ευθύνη για αυτό που λέω. Έτσι είναι, αλήθεια είναι. Δεν είναι. Και εγώ παίρνω την ευθύνη για αυτό που λέμε. Μιλήσαμε με τον καινούριο δήμαρχο. Δηλαδή δεν μιλήσαμε, μίλησε και μας είπε ότι δεν γίνεται. Δεν είχαμε καμία διαπραγμάτευση, καμία συζήτηση κλπ. Ενώ φέτος, επειδή το πρώτο ταφ-ταφ έγινε το 1929, φέτος είχαμε 90 χρόνια. Ήταν σούπερ επαιτειακό. Ήταν και επαιτειακό και είχαμε ετοιμάσει μεγάλο πανηγύρι, τέλος πάντων, με πολλές εκπλήξεις. Δεν μας άφησε να τις εκφράσουμε αυτές τις εκπλήξεις. Αυτό, κατά τη γνώμη σου, πιστεύεις ότι έγινε για κάποιο πιθανό πολιτικό κόστος? Μήπως κάποιοι από τους κατοίκους δεν θέλανε, είχαν ενοχληθεί από την παρουσία πολύ κόσμου των σκλετών ως φιλήσυχοι κάτοικοι και τα σχετικά και ο Δήμος τους άκουσε και δεν ήθελε να το ανταλλάξει με ένα πολιτικό κόστος? Και μαραθώνιος ενοχλεί όταν γίνεται και με ενοχλεί πολύ περισσότερο από ένα. Ενοχλεί όλη την Αθήνα. Τι πάει να πει, πρέπει να μην γίνεται ο μαραθώνιος, πολύ να μην γίνονται οι παρελάσεις, να μην γίνεται. Κάθε τι, κάθε εκδήλωση που κλείνει σε έναν δρόμο σίγουρα έχει και κάποιο κόστος. Κόστος ταλαιπώριας των κατοίκων, των περιφερειακών κατοίκων εκεί γύρω. Αλλά αυτό θέλει και λίγο τόλμη για να το κάνεις, να αναλάβεις αυτό το κόστος.
Ο καινούργιος δήμαρχος δεν το ανέλαβε. Ο παλιός το είχε αναλάβει με όλη την ευθύνη και κάθε φορά, μόλις τελείωνε το ταφ-ταφ, κάθε ένα από τα τρία ταφ-ταφ, κάναμε μια συνάντηση με τον παλιότερο δήμαρχο και το επιτελείο του, που είχε ένα εξαιρετικό επιτελείο, και κάναμε έναν απολογισμό και λέγαμε, η πρώτη ερώτηση που έκανα εγώ πάντα ήταν πώς πήγαμε από διαμαρτυρίες, και κάθε χρόνο μειώνονταν οι διαμαρτυρίες. Προφανώς υπήρχαν διαμαρτυρίες. Να κλείσουμε λίγο το θέμα του ταύτα ψυχικού. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις στο μυαλό σου να το πραγματοποιήσεις στο άμεσο μέλλον, και ας έχεις χάσει την επετειακή, τα 100 χρόνια εκδήλωση? Δεν πειράζει, το χάθηκε, θα το κατακτήσουμε ξανά. Ναι, υπάρχει στα πλάνα του μουσείου να ξαναγίνει πολύ πιο δυνατό και σε πιο καλό χώρο. Βεβαίως δεν θα είναι ψυχικού, αλλά θα είναι ταφ-ταφ, ελληνικό ταφ-ταφ. Ωραία, ας φύγουμε από το ταφ-ταφ και πάμε σε ένα άλλο θέμα καυτό που αρκετό καιρό εδώ απασχολεί ομοσπονδίες, κατόχους κλασικών μοτοσυκλετών με πινακίδες κλασικής μοτοσυκλέτας. Τι γίνεται με την κυκλοφορία των κλασικών μοτοσυκλετών που έχουν κλασικές πιστοποιημένες πινακίδες? Το τοποθετείς πάρα πολύ σωστά, γιατί οι κρατικές πινακίδες στις ιστορικές μηχανές και στα αυτοκίνητα δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Περνάνε το κτέο τους, πληρώνουν τα τέλη και δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, πολύ απλά για να το καταλάβει ο πολύς ο κόσμος, το πούμε και δεύτερη φορά. Έχω μία κλασική μοτοσυκλέτα 50, 60, 80 ετών. Λέμε ναι. Τώρα και θέλω να κυκλοφορήσω στην καθημερινότητά μου ή να πάω κάποιες εκδρομές. Και έχω την πινακίδα του Υπουργείου. Μπορώ κανονικότατα. Κανονικότατα. Ποτέ δεν υπήρξε κάποιο θέμα. Ωραία. Άρα το πρόβλημα είναι με τις πινακίδες που είναι πιστοποιημένες από ομοσπονδίες. Ναι, εκδοθήσεις από ομοσπονδίες ή ιστορικές πινακίδες οι λεγόμενες. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή ακόμα είναι υπό μελέτη, γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ομοσπονδίας της ΕΟΦΗΛΠΑ και του Υπουργείου. Έχει βελτιωθεί βεβαίως η πρόταση, μιλάνε για 4 Κυριακές πια το μήνα, ενώ όσο πριν είχαμε πάει στις 2, και μετά επιτρέπει την καθημερινή κυκλοφορία των μηχανών και των αυτοκινήτων για να πάει σε συνεργείο. Παναγιώτη, συγγνώμη, θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι είσαι θεσμικό πρόσωπο, είσαι αντιπρόεδρος της Motorcycle Commission, της FIVA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κλασικών Οχημάτων, και θέλω μία πρόταση από εσένα. Στον αέρα, να μας πεις τι προτείνεις για τα κλασικά οχήματα με πιστοποιημένες πινακίδες. Ποιο θα ήταν το τίμιο και το σωστό και για το κράτος, αλλά και για τους ιδιοκτήτες? Το καθεστώς της έκδοσης πινακίδων από ιδιωτικούς φορείς συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Οι ιδιωτικοί φορείς είναι οι ομοσπονδίες εντεταλμένες από το εξωτερικό. FIVA, FIA, FIM. Αυτό λοιπόν τίνει να πάψει, από ό,τι φαίνεται, το Υπουργείο θα προσπαθήσει να κατευθυνθεί προς τη σωστή κατεύθυνση, θεωρώ και εγώ, να βγάλει κρατικές πινακίδες. Κρατικές πιστοποιημένες για ιστορικά οχήματα, δηλαδή? Κρατικές, ναι. Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες επιτρέπουν, δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία. Δηλαδή, στη Γερμανία σου δίνει 50 χιλιόμετρα από τον χώρο κατοικίας σου να κυκλοφορείς όποτε θέλεις. Μιλήσανε για κάποια στιγμή για ρυπάνσεις κλπ. Αυτά δεν παίζουν, είναι απειροελάχιστα τα ποσοστά ρύπανσης των αυτών των οχημάτων και είναι απλώς λόγια, δεν υπάρχει κάτι τεκμηριωμένο σε αυτό το πράγμα, γιατί ο χρόνος είναι πάρα πολύ, τα οχήματα είναι λίγα και ο χρόνος που κυκλοφορούν πάλι είναι λίγος. Οπότε δεν επιβαρύνουν περιβαλλοντικά. Θέλω να σε ρωτήσω πάνω στο θέμα. Σε περίπτωση που αναλάβει και ψηφιστεί νόμος στο Υπουργείο να εκθέτει τις ιστορικές πινακίδες πιστοποιημένες κατευθείαν, ναι, το ίδιο το κράτος, δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις από τις λέσχες και τις ομοσπονδίες? Δεν νομίζω θα υπάρχουν, διότι οι πιστοποιήσεις θα ανατεθούν πάλι εκεί. Δεν έχει την τεχνογνωσία το κράτος να ελέγξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όλες τις προδιαγραφές των μοτοσυκλετών, τις νησιότητες και όλα αυτά. Άρα οι ομοσπονδίες θα έχουν το δικό τους ρόλο στην βεβαίωση της νησιότητας και της καλής λειτουργίας των οχημάτων. Ωραία, αυτό είναι η προτάση. Ας φύγουμε και από τις πινακίδες και ας πάμε σε ένα τρίτο μεγάλο θέμα. Ουσιαστικά θα το δούμε στο άμεσο μέλλον. Μιλάμε ουσιαστικά για το Rally FIVA, που αν δεν κάνω λάθος θα γίνει το Μάιο του 2020. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι είμαστε και χορηγοί επικοινωνίας ως Moto In Action. Πες μας δύο λόγια. Τι θα δούμε, τι να περιμένουμε το Μάιο του 20. Καταρχήν δεν θα έπρεπε να λείπετε και δεν λείπετε από τη στήριξη κλασικής μοτοσυκλέτας.
Το 20 με 24 Μαΐου οργανώνουμε το μεγάλο event της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ιστορικών Οχημάτων, της ΦΙΒΑ, στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Είναι ένα τριήμερο πολιτιστικό, τουριστικό, κοινωνικό γεγονός και θα μαζευτούν μοτοσυκλετιστές και μοτοσυκλέτες από όλη την Ευρώπη και από την Αμερική. Αλλά θα είναι παγκόσμιο το γεγονός. Είναι παγκόσμιο. Είναι FIBA World Motorcycle Rally 2020. Λοιπόν, και θα μαζευτούν στο ετήσιο ραντεβού μας, γιατί γίνεται κάθε χρόνο αυτό. Φέτος το αναλάβαμε εμείς αυτό το να το φέρουμε εις πέρας. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο οργανωτικά. Θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και για θεατές, όχι μόνο για συμμετέχοντες. Βεβαίως υπάρχουν κατευθύνσεις που μας δίνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία και αυτές είναι ότι έχουμε ένα όριο 100 με 120 μοτοσυκλέτες, άρα ο χρόνος, μάλλον οι συμμετέχοντες δεν μπορεί να είναι παραπάνω από εκεί. Υπάρχει ένα φανατικό κοινό που ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, από το εξωτερικό εννοείται, την εκδήλωση αυτή. Ήδη πριν ακόμα ανέβει το site ανεβαίνει στις περίπου 5 με 8 μέρες, είναι το www.fivaworldmotorcycleralli2020.gr και αντίστοιχα εκεί θα παραπέμπει σε ένα email μόνο για το rally. Ράλι, να πούμε ότι δεν είναι ράλι ταχύτητας. Δεν είναι αγώνας, είναι εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση ομαδική, φιλική, χωρίς ανταγωνισμούς. Ιστορικού περιεχομένου, τιμώντας τη μοτοσυκλέτα και την ιστορία. Αυτό τιμάμε. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα μπορούν ο καθένας να κατεβάσει τις φόρμες συμμετοχής και να βάλει τις συμμετοχές της. Ήδη κάθε μέρα απαντάω σε πάρα πολλά mail, γιατί ξέρουμε είναι η εποχή που εμφανίζεται το ράλι πια και πρέπει να κλείσουν όλοι τα ξενοδοχεία τους. Να κλείσουν τα εισιτήριά τους, να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Ευτυχώς οι ξένοι είναι πιο προγραμματισμένοι από εμάς. Αυτό είναι σίγουρο όμως και εμείς είμαστε προγραμματισμένοι. Σίγουρα οι ξένοι είναι μπροστά σε πολλά θέματα. Όμως από ό,τι βλέπω, το Μουσείο Μοτοσυκλέτας που ετοιμάζεται να διοργανώσει αυτό το μεγάλο, το παγκόσμιο ράλι στην Αθήνα, είσαι έτοιμος, είσαι προετοιμασμένος. Όμως αφήνουμε. Υπάρχει ένα καλό team πίσω από μένα. Εγώ είμαι το πρώτο πρόσωπο στην προκειμένη περίπτωση, αλλά υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό οργανωτικό team. Θα επανέλθουμε για το Rally FIBA. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, να συζητήσουμε μόνο γι' αυτό. Εγώ στο σημείο θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας έλυσες συνοπτικά, ουσιαστικά κάποιες απορίες, μας ενημέρωσες και για το Rally FIBA. Και φυσικά ευχαριστούμε πολύ και το Πανελλήνιο που μας έδωσε τη δυνατότητα να βρεθούμε εδώ πέρα, να συζητήσουμε και να αναπτύξουμε κάποια πολύ σημαντικά θέματα μέσα σε μικρό και ουσιαστικό χρόνο. Να είστε καλά. Καφεδάκι.